κύριο Λέων. Βέβαια. Ωραία. Να γυρίσουμε στα λοιπόν, νέο πρόεδρος της ιατροδικαστικής εταιρείας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το θέμα που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον 7 μήνο. Η υπόθεση Πισπυρίγκου. Τα δεδομένα που έχουμε είναι τα εξής τώρα. 37 σελίδες εισαγγελικής, πώς να το πω τώρα, πρότασης, εισήγησης για αυτή την υπόθεση, βασισμένη σε απόλυτα τεκμηριωμένα στοιχεία συναδέλφων σας, η οποία είναι καταπέλτης. Μιλάει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ακριβώς. Μιλάει για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την Τζορτζίνα και ούτω καθεξής. Εδώ βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος, κύριε Λέων. Από τη μεριά, ας πούμε, του κυρίου Κούγια που εκπροσωπεί την κυρία Πισπυρίγκου. Μπορείτε να μας πείτε, κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό το οποίο κάνει την υπεράσπιση να διαπιστώνει κενά σε αυτά που εισηγούνται οι συνάδελφοί σας και λένε σε εκθέσεις τους? Κοιτάξτε, να εκμεταλλευτώ, αν θέλετε, την εισαγωγή την οποία κάνατε και να σας πω το εξής. Η υπόθεση έχει ένα πυρήνα ο οποίος είναι επιστημονικός, στον οποίο απαντήσεις προφανώς δίνουν οι συνάδελφοί μου που χειρίζονται την υπόθεση, είτε με τις εκθέσεις τους, είτε με τις μαρτυρίες τους, και από εκεί και πέρα είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία. Ο καθένας από αυτούς τους συναδέρφους, ο οποίος έχει συντάξει μια έκθεση ή έχει κάνει μια μαρτυρία, όπως και σε κάθε υπόθεση πρέπει να σας πω, δεν γνωρίζει το σύνολο της δικογραφίας. Αυτός όμως που έχει το σύνολο της δικογραφίας είναι ο λειτουργός που αναφέρατε ακριβώς πριν και ο οποίος είναι εντελώς ξεκάθαρος. Και αυτό πότε συμβαίνει? Συμβαίνει ουσιαστικά όταν όλα τα δεδομένα, επιστημονικά και λοιπά στοιχεία, είναι, αν θέλετε, πλήρως τεκμηριωμένα και οδηγούν με ασφάλεια τουλάχιστον σε κάποια διαδικασία συγκεκριμένη όπως αυτή. Άρα επιστημονικά θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Εδώ, αν μιλάμε μάλιστα για το τρίτο παιδί, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο δημόσιο διάλογο που συμμετείχαμε εμείς, οι οποίοι μας ζητήθηκε η επιστημονική μας άποψη, δεν υπήρχαν αντικρουόμενες, θα σας έλεγα, απόψεις. Αλλά και στα δύο πρώτα παιδιά, να σας θυμίσω ότι από τη στιγμή που βγήκε το πόρισμα Καρακούκη-Καλόγρια, επίσης ο δημόσιος διάλογος, όπως βλέπετε, έχει περιοριστεί και όλες οι απόψεις είναι συγκλίνουσες. Άρα νομίζω ότι επιστημονικά είμαστε με σταθερά βήματα σε ασφαλή συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα προφανώς και θα αναμένουμε τη συνέχιση της διαδικασίας από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Απρός, κύριε Λέων, αν μου επιτρέπετε, η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπυρίγκου και ο κύριος Αλέξης Κούγιας λέει ότι ουσιαστικά αυτό το πόρισμα συντάχθηκε εν μέσω μιας πίεσης της κοινής γνώμης, αν έχω καταλάβει καλά αυτά που έχω διαβάσει, η οποία δημιουργήθηκε αυτή η πίεση από κάποιους ανθρώπους σαν και εσάς, που και με τις αναρτήσεις σας αλλά και με το δημόσιο λόγο σας δείξατε ότι ενδεχομένως και να υπάρχει αυτή η κατηγορία για την οποία θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη εκ νέου η Ρούλα Πισπυρίγκου. Λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση το πρώτο πόρισμα ήταν διαφορετικό και όλη αυτή η πίεση δημιούργησε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, επειδή την χάνει και γνωριζόμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει μεταφέρει ένας δικηγόρος κάτι τέτοιο. Αλίμονο εάν πιστεύουμε ότι μία άποψη επιστημονική αλλάζει επειδή κάποιος από τους επιστήμονες λέει μια διαφορετική άποψη, ή αν πιστεύουμε ότι οι επιστήμονες επηρεάζονται από τη κοινή γνώμη. Πρέπει να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο είχαμε ακούσει στην αρχή και το οποίο επίσης δεν θεωρώ ότι είναι αληθές, απλά οφείλω να το αναφέρω. Γιατί είναι αλληλοσυγκρουόμενο, αν θέλετε, με αυτό που αναφέρετε σήμερα. Ουσιαστικά στην αρχή είχε υποθεί στο δημόσιο διάλογο ότι ουσιαστικά κάποιοι από τους ανθρώπους που χειρίστηκαν αρχικά τις υποθέσεις επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι μιλάμε για κάποια παιδιά και μπροστά τους είχαν δύο χαροκαμένους γονείς. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η μία εικόνα θεωρώ ότι επηρέασε την επιστημονική κρίση. Δηλαδή το να έχεις δύο γονείς από μια οικογένεια που να έχουν χάσει το παιδί τους δεν πρέπει να σε επηρεάσει ως επιστήμονα και προφανώς πολύ περισσότερο
ο δημόσιος διάλογος και... Ωραία. Κύριε Λέων, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.